Πυρκαγιά σε οικία της Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο βρισκόταν ένας 94χρονος άνδρας που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και τυλίχθηκε στις φλόγες όταν προσπάθησε να αναπληρώσει την βενζίνη στη σόμπα του σπιτιού του. Την ίδια στιγμή εισήλθε στην οικία και ο 70χρονος αδελφός του, ο οποίος προσπάθησε να τον σώσει από τις φλόγες, αλλά δεν τα κατάφερε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 70χρονο τον έσωσε από τις φλόγες κάτοικος διπλανής οικίας. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 12 παρά 20, ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε κατοικία στο χωριό της Άνθειας, με την πληροφορία ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα. Με την άφηξή μας εδώ των πυροσβεστικών οχημάτων, σε συγκεκριμένα 3 οχήματα με 7 άνδρες, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε όντως πυρκαγιά στη μονοκατοικία που βλέπετε πίσω μας, στο οποίο διέμεναν 2 αδέρφια. Η πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσε άμεσα στο σημείο και κατέσβησε τις φλόγες. Ο 70χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με εγκάβματα, ενώ αργότερα στο σημείο βρέθηκε ο ιατροδικαστής για την εξέταση της σωρού του άτυχου απανθρακωμένου 94χρονου. Δυστυχώς, ο ένας εκ των δύο, ο πιο ηλικιωμένος, βρέθηκε απανθρακωμένος, η πυρκαγιά κατεσβέστη. Ο δεύτερος είχε εγκάβματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και τώρα πλέον θα διενεργηθεί η προανάκριση από το αρμόδιο ακριτικό τμήμα για τα αίτια της πυρκαγιάς.